Γεια, είμαι ο Κωνσταντίνος από το Big Dish TV και σε αυτό το βίντεο θα σας προτείνω 7 ψαγμένες σειρές για να δείτε τώρα που μένουμε σπίτι, που είστε στο σπίτι σας και είστε στην καραντίνα σας. Θα σας προτείνω 7 ψαγμένες σειρές που σίγουρα δεν τις έχετε ακούσει και δεν τις έχετε δει. Οπότε μετά από αυτό το βίντεο είμαι σίγουρος ότι θα τις δείτε. Η πρώτη σειρά που σας προτείνω είναι το 11-22-63, μία μίνι σειρά 8 επεισοδίων με πρωταγωνιστή τον James Franco, βασισμένη στο βιβλίο του Stephen King, με την υπογραφή του J.J. Abrams, μία σειρά επιστημονικής φαντασίας αλλά και thriller. Στις 22 Νοεμβρίου του 1963 ο πρόεδρος Kennedy πεθαίνει. Αλλά τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να αλλάξουμε την ιστορία? Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας, ο χαρακτήρας του James Franco, είναι ένας καθηγητής και είναι κολλημένος στη ρουτίνα του. Αλλά θέλει να κάνει κάτι το διαφορετικό. Με την παρότριση του φίλου του γυρίζει πίσω στο χρόνο για να σταματήσει την δολοφονία του Kennedy. Το Twin Peaks, που είναι η αγαπημένη μου σειρά, είναι μία σειρά του 1990-91, όπου τότε βγήκανε 2 σεζόν. Έχει βγει μία prequel ταινία που βγήκε μετά το τέλος της δεύτερης σεζόν και δείχνει τα γεγονότα πριν τα γεγονότα της σειράς, όπου βγήκε και μια πρόσφατη σεζόν το 2017, βγήκε τρίτη σεζόν. Είναι μια σειρά τρόμου με μυστήριο και υπερφυσικό περιεχόμενο, 48 επεισόδια, 3 σεζόν και μια prequel ταινία, με πρωταγωνιστή τον Kyle MacLachlan, δημιουργημένη από τον David Lynch. Είναι έτος 1989 και μία μαθήτρια λυκείου βρίσκεται δολοφονημένη στην πόλη του Twin Peaks. Εκεί πέρα θα πάει σε αυτή την πόλη ο Agent Cooper, πράκτορας του FBI, για να εξιχνιάσει την υπόθεση. Εκεί πέρα βλέπει πως η Laura Palmer, η οποία είναι η δολοφονημένη κοπέλα, κρύβει πάρα πολλά μυστικά. Δεν ήταν τόσο αγνό κορίτσι όσο φαινόταν. Είχε συναναστραφεί με τον περισσότερο κόσμο στην πόλη και αυτή η πόλη κρύβει πραγματικά πολλά μυστικά. Ο Agent Cooper, σε συνεργασία με τον σερίφι της πόλης, θα εξιχνιάσουν μαζί την υπόθεση. Ο Agent Cooper θα καταλάβει ότι σε αυτή την πόλη δεν είναι μόνο εκεί πέρα για να εξιχνιάσει την υπόθεση, αλλά στον δρόμο της υπόθεσης παρατηρεί πιο βαθιά πράγματα, δηλαδή υπερφυσικά πράγματα. Το Board to Death είναι μια νεονουάρ κομική σειρά με πολύ έγκλημα. 3 σεζόν, 24 επεισόδια σε διάρκεια 25 λεπτά το επεισόδιο, με πρωταγωνιστές τον Jason Schwartzman, Ζακ Γαλιφιανάκης και Ted Danson. Ο Jonathan είναι ο πρωταγωνιστής της σειράς, όπου μετά τον χωρισμό με την κοπέλα του, επηρεασμένος από το αγαπημένο του βιβλίο, βάζει μια αγγελία στο να πάρει κάποια υπόθεση και να την λύσει σαν detective. Μαζί με την βοήθεια του φίλου του αλλά και του εκδότη του θα λύσει τις υποθέσεις. Το The Prisoner είναι μια σειρά του 1967-68, μια σειρά ψυχολογικού δράματος, περιπέτειας αλλά και sci-fi,
με πρωταγωνιστή τον Patrick McGowan, 17 επεισόδια μία σεζόν, το κάθε επεισόδιο διάρκεια 50 λεπτά. Η υπόθεση πρόκειται για έναν ομοσπονδιακό πράκτορα, ο οποίος πέφτει θύμα απαγωγής και βρίσκεται σε ένα χωριό το οποίο αποκαλείται The Village. Εκεί πέρα παρατηρεί πως δεν μπορεί να αποδράσει από αυτό το χωριό. Γι' αυτό και το όνομα της σειράς The Prisoner, είναι φυλακισμένος. Τι θα κάνει άραγε για να αποδράσει? Θα αποδράσει στην τελική? Το Ash vs Evil Dead είναι μια κωμική σειρά με υπερφυσικό περιεχόμενο και με πολλή δράση και με πολύ αίμα. 3 σεζόν, 30 επεισόδια, με πρωταγωνιστή τον Bruce Campbell. Η σειρά είναι sequel από την τριλογία Evil Dead. Είναι μια τριλογία ταινιών όπου η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 1981. Οπότε για να δείτε αυτήν τη σειρά, καλύτερο θα ήταν να έχετε δει τις τρεις ταινίες Evil Dead. Η σειρά αναφέρεται 30 χρόνια μετά. 30 χρόνια μετά από ένα συμβάν που είχε γίνει σε μια καλύβα στο δάσος, στον Ash, τον κεντρικό πρωταγωνιστή της σειράς, στην αδερφή του και σε τρεις φίλους του, όπου έχασε το δεξί του χέρι και μετά από 30 χρόνια, καθώς μεθάει, πηγαίνει σπίτι του μαζί με μια γυναίκα. Εκεί πέρα που είναι μεθυσμένος, αρχίζει να διαβάζει σελίδες από το Νεκρονόμικον. Το οποίο Νεκρονόμικον είναι το βιβλίο όπου ζωντανεύουν οι δαίμονες. Και αφού διαβάζει κάποιες σελίδες από το Νεκρονόμικον, φέρνει στη γη κάποιους δαίμονες οι οποίοι θέλουν να κυριεύσουν την γη. Άνοιξε τις πύλες της κολάσεως. Το 12 Monkeys είναι μια σειρά 47 επεισοδίων, 4 σεζόν, επιστημονικής φαντασίας και sci-fi, με πρωταγωνιστή τον Aaron Stanford, όπου η σειρά είναι βασισμένη στην ομώνυμη ταινία 12 Monkeys, με τον Bruce Willis και τον Brad Pitt. Η σειρά μας δείχνει τις συνέπειες του ταξιδιού στον χρόνο, τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να πάει στραβά. Η σειρά περιέχει πολλά plot holes, πάρα πολλά ταξίδια στον χρόνο, πολύ έξυπνο σενάριο και ένα σενάριο το οποίο μπορεί να σας μπερδέψει τον εγκέφαλο, να στον κάνει αχταρμά. Και η τελευταία σειρά που σας προτείνω για να δείτε μέσα στο σπίτι σας, μέσα από την καραντίνα σας, είναι το Day Break. Μια σειρά του 2006 με 13 επίσημα επεισόδια και 7 ανεπίσημα επεισόδια, τα οποία δεν προβλήθηκαν ποτέ στην τηλεόραση διότι η σειρά ακυρώθηκε, αλλά έχουν βγει κανονικά σε DVD και η σειρά κυκλοφορεί ολόκληρη στο ίντερνετ, με πρωταγωνιστή τον Ty Diggs. Ο Μπρετ Χόπερ κατηγορείται για φόνο και ζει την ίδια μέρα ξανά και ξανά. Από όλο αυτό που ζει ξανά και ξανά την κάθε μέρα, προσπαθεί να βρει στοιχεία για να αθωωθεί. Θα πρέπει να καθαρίσει το όνομά του, αλλά και να προστατέψει πολύ κοντινά του πρόσωπα. Στο βάθος αυτής της ονομοσίας που υπάρχει μέσα σε αυτή τη σειρά. Αν σας αρέσουν ταινίες ή σειρές με time loops και ζω την ίδια μέρα ξανά και ξανά, αυτή η σειρά είναι ό,τι πρέπει. Είναι από τις πολύ δυνατές σειρές. Αυτό ήταν το βίντεο. Πιστεύω να δείτε κάποια σειρά από αυτές που σας πρότεινα. Δεν παίζει να μην σας άρεσε καμία, παιδιά. Σας έδειξα τόσες σειρές για όλα τα γούστα. Επιστημονική φαντασία, sci-fi, δράση, κωμωδία, δράμα. Σίγουρα θα έχετε ξεχωρίσει κάποια σειρά και μόλις τελειώσει αυτό το βίντεο, σίγουρα θα πάτε να την κουμπλάρετε.
Μπορείτε να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποια σειρά θα ξεκινήσετε ή αν έχετε δει κάποια από αυτές τις σειρές που δεν πιστεύω, να μου γράψετε κάτω την άποψή σας. Αν σου άρεσε το βίντεο μπορείς να μου κάνεις like και αν δεν έχεις κάνει ακόμα subscribe στο Big Dish TV, subscribe και καμπανάκι για να είσαι συντονισμένος για νέα βίντεο. Είμαι ο Κωνσταντίνος, χάρηκα, μένουμε σπίτι, γεια! Yeah.